Με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, φορέων και εθελοντών για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στην διάρκεια της χειμερινής περίοδου, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιαννητών υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιώργου Λόλη. Ο αντιδήμαρχος έκανε ειδική μνήμα στη συνεργασία, ειδικά με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει αποδώσει στο μέγιστο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Από την πλευρά του, και ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημήτρης Μαυρογιώργος, υπογράμμισε την ανάγκη του άμεσου συντονισμού όλων, που όπως έχει αποδειχθεί είναι καθοριστική σημασία στη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και έτσι πρώτο μέλημα για όλους είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της λαγκάτσας και της αποστραγγιστικής τάφρου του λεκανοπεδίου, ενώ θα γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις για ελεγχόμενο άνοιγμα του θυροφράγματος στο πέραμα ώστε να περιοριστούν πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ετοιμότητα από την άλλη βρίσκεται και η ΔΕΗ, η οποία, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της επιχείρησης Άρης Μπαρτζόκας, έχει παρέμβει για τον καθαρισμό φρεατίων ενώ έχει σε ετοιμότητα 2 αποφρακτικά μηχανήματα. Στον σχεδιασμό που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ιαννητών για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, εξηγώντας ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει γίνει η απαιτούμενη προεργασία, αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λόλης. Είναι αλήθεια ότι ο καιρός μας πήγε πάρα πολύ καλά. Εμείς συγκαλέσαμε τη συνεδρίαση αυτή, την προβλεπόμενη, να συζητήσουμε για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο παρουσιαστεί. Εκείνο που τονίστηκε περισσότερο κατά τη συνεδρίαση είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων που πραγματικά υπάρχει, είτε από πλευράς περιφέρειας που είναι ο κορμός, θα έλεγα, όλης αυτής της προσπάθειας, είτε από την πυροσβεστική, η οποία δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο μόνο σε πλημμυρικά φαινόμενα αυτή την περίοδο, είτε από την αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων, ακόμη και από την 8η ταξιαρχία, όποτε απαιτηθεί, όλοι είναι έτοιμοι να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει, είτε από πλευράς εξοπλισμού είτε από πλευράς προσωπικού, θα κάνει και κάνει πάντα το καλύτερο δυνατό. Θα έλεγα υπερβάλλει αυτό, οι εργαζόμενοι υπερβάλλουν αυτό κατά τη χειμερινή περίοδο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποιο καιρικό φαινόμενο υπάρξει. Περιμένουμε να γίνει πράξη εκείνο το νομοσχέδιο της πολιτείας όπου αναφέρει ότι θα υπάρξει αυτοτέλεια των τμήματων πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων, αλλά εμείς δεν θα σταθούμε σε αυτό, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, έχουμε κάνει αρκετές προληπτικές ενέργειες όπως καθαρισμός φρεατίων αυτή την περίοδο. Κάπου τελειώνει τώρα σιγά σιγά το πέσιμο των δέντρων. Ήμασταν σε μια ετοιμότητα, γιατί είναι πολύ εύκολα να γεμίσουν όλα τα φρεάτια από φύλλα και να αρχίσουν να πλημμυρίζουν οι δρόμοι, αλλά και γιατί όχι και οι οικίες κάποια στιγμή. Καθαρίσαμε αρκετά χαντάκια όλη αυτή την περίοδο που πέρασε, τάφρους, αν και το κομμάτι των τάφρων ανήκει στην περιφέρεια Ηπείρου, στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου, η οποία, όπως είπε και ο κύριος Μαυρογιώργος, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, όχι μόνο τώρα, προβαίνει σε καθαρισμούς. Εκείνο που λέω πάντα είναι να μας πάει καλά ο καιρός, να είναι φιλικός μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε προμηθευτεί και το αλάτι το προβλεπόμενο και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Δοκιμαστήκαμε και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας και με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Υπάρχει διάθεση και πραγματικά αυτό είναι που μου δίνει έτσι αισιοδοξία ότι ό,τι και να συμβεί, εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Βέβαια, το ζητούμενο είναι να υπάρχει σχέδιο το οποίο όταν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί και όχι να είναι απλά επί χάρτου. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε 4 σχέδια εκπονημένα πολιτικής προστασίας. Εκείνο που έχει, αν θέλετε, ξεκαθαρίσει λίγο, είναι ότι φαίνονται ποιες είναι οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και αν θέλετε ποιος είναι εκείνος ο φορέας που έχει τον πρώτο λόγο ανά κάθε καιρικό φαινόμενο. Όπως παράδειγμα, στην αντιπυρική περίοδο
τον πρώτο λόγο τον έχει πυροσβεστική. Νομίζω έχουν ξεδιαλύνει τα πράγματα πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχουν επικαλύψεις. Το Υπουργείο, το οποίο έχει μετονομαστεί τώρα σε Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, νομίζω κάνει το καλύτερο δυνατό σύμφωνα με τους εγκυκλίους που έρχονται, έτσι ώστε το βασικότερο να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Γιατί εκεί αρχίζουν τα μπερδέματα και ψάχνουν να βρούμε κάποια στιγμή τον υπεύθυνο. Να σημειωθεί ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για το επόμενο διήμερο, καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις.